Εγώ, όπως και πολλά άλλα παιδιά, είμαστε κατασκευαστές, δηλαδή παρεμβαίνουμε στο χώρο που ζούμε δημιουργικά και τον φέρνουμε στα μέτρα μας όπως και αν είναι. Ο Νίκος Παπάζογλου έφερε στα μέτρα του τη μουσική, την τέχνη και πάνω απ' όλα τον τρόπο που έζησε, επηρεάζοντας όσο ελάχιστη το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Γέννημα θρήμα της Θεσσαλονίκης, με μουσική που αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα, δημιούργησε την ομώνυμη σχολή με το ύφος των τραγουδιών του, τη λεγόμενη Σχολή Θεσσαλονίκης. Άνθρωπος ζεστός, προσιτός, αγαπητός και σεβαστός από όλους όσους τον γνώρισαν, της καλής παρέας και της ακόμα καλύτερης μουσικής. Το 1976, με την καλή παρέα του Διονύση Σαββόπουλου, του Μανώλη Ρασούλη και του Νίκου Ξηδάκη, φτιάχνουν μαζί ένα δίσκο σταθμό για τα ελληνικά δρόμενα. Την εκδίκηση της Γυφτιάς. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Έχει υποθεί πως τίποτε δεν έμεινε πια ίδιο στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι μετά την κυκλοφορία του, αφού η ανανέωση που έφερε στο χώρο ήταν δίχως προηγούμενο. Ο δίσκος ηχογραφείται στο προσωπικό του χειροποίητο σχεδόν στούντιο με το όνομα Αγροτικών. Το θρυλικό αυτό μέρος έμελε να γράψει ιστορία, αφού από τα μικρόφωνα του πέρασαν ορισμένοι από τους σημαντικότερους μουσικούς της χώρας. Μάλαμας, Περίδης, Τρύπες, Πορτοκάλογλου, Ζερβουδάκης, Θανάσης Παπακωνσταντίνου είναι μόνο κάποιοι από αυτούς. Από το Αγροτικόν, ο Παπάζογλου στήριξε πολλούς καλλιτέχνες, ως παραγωγός, ηχολήπτης, ενορχιστρωτής και μουσικός. Πάντρεψε με μαεστρία τον Μπαγλαμαδάκη με την ηλεκτρική κιθάρα, την Ανατολή με τη Δύση και ο κόσμος αγκάλιασε το ταλέντο, το μεράκι και την εργατικότητά του, αφού σε κάθε του συναυλία γινότανε το αδιαχώρητο. Όταν πεθαίνω κάψε με, κάντε με στεναχτή, βάλατε με σε ένα μπαγλαμαδάκι. Άνθρωπος αυτοδίδακτος, πολυτεχνίτης και βαθιά αυτόνομος, μαστόρευε τα πάντα μόνος, από τα μηχανήματα στο στούντιο μέχρι την οργάνωση των συναυλιών του. Ήρεμος, στοχαστικός, με ήθος, ευγένεια και ευαισθησία, ο Νίκος Παπάζογλου άφησε τους ανθρώπους του και το κοινό του στις 17 Απριλίου του 2011, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας όμως μαζί πλουσιότερη τη μουσική παράδοση του τόπου όπου έζησε και δημιούργησε. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στη χάκη. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι.